στα παράλια. Καλημέρα σας, καλημερίζω. Το κινητό μου έγραφε πριν από λίγο 29 βαθμούς Κελσίου. Είναι λες και είναι καλοκαίρι. Και θυμάμαι ότι πέρσι τέτοια εποχή, σε μια σύσκεψη, νομίζω ήταν μέσα του Νιόβρη, ετοιμαζόμασταν για να πάμε στα ορεινά, να δούμε λίγο το κόστος θέρμανσης, το πώς, τι χρησιμοποιούν εκεί οι άνθρωποι, αν έχουν τζάκι, αν έχουν θέρμανση πετρελαίου και όλα τα σχετικά, γιατί έμπαινε σιγά σιγά ο χειμώνας. Έχει πάρα πολύ κόσμο εδώ κάτω στην παραλία. Κόσμο ο οποίος ήρθε για να κάνει τον μπάνιο του και άλλο κόσμο ο οποίος ήρθε να κάτσει έτσι να πιει το καφεδάκι, να απολαύσει τον καλό καιρό. Είναι συνθήκες σίγουρα που δεν μας δείχνουν και πολύ ότι είμαστε σχεδόν στα μέσα του Νιόβρη. Περισσότερο ο καιρός Σεπτέμβριο μου κάνει, για να μην σου πω και Αύγουστο. Ναι, και Μάιο, τα πρώτα μπάνια αυτή η θερμοκρασία. Γιώργο, αλλάζει βεβαίως από αύριο ο καιρός, αλλά επί του παρόντος προσφέρεται για όσους θέλουν και μπορούν ένα ωραίο μπάνιο και μετά ένας καφές εκεί παραλιακά, αγναντεύοντας τη θάλασσα. Ένας καφές, καλά το είπες, και έχουμε εδώ μια παρέα με τρεις φίλους. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Το όνομα σας? Μάικ. Τι κάνεις κύριε Μάικ, είσαι καλά? Μια χαρά, εσείς. Βοηθά πολύ ο καιρός σήμερα. Εγκαλώς δεν κολυμπήσαμε, θάλασσα μια χαρά, πρωινός κολυμβηδής ο κύριος που ζει, μια χαρά, όλα λεβενκιά. Μάλιστα, όλα μια χαρά, έτσι και τώρα το καφεδάκι, συζήτηση. Όλα, λύουμε τα πολιτικά προβλήματα της Κύπρου. Τα πολιτικά, υποψήφιο για... Δεν βρίσκουμε απάντηση, δεν βρίσκουμε λύση. Υποψήφιο για τις προεδρικές βρήκατε, γιατί είχαμε δημοσκοπήσεις την Κυριακή. Παναγία μου, ερώτηση που μου είχαμε, είναι που κάτω, η πουνιά του είναι που κάτω από τη μέση. Εγλίωρα ακόμα, εγλίωρα. Εγλίωρα, σύρνουν χαρτιά μέσα του, την ξέρεις να πει. Ναι. Δύσκολο. Δύσκολο. Δύσκολη ερώτηση. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Το όνομα σας? Άγγελος. Μπορεί να κάνεις τον μπάνιο σου? Όχι, σήμερα δεν μπορούσα. Μπορεί να είναι η τελευταία φορά, να χειμωνιάσει. Όχι, είμαι χειμερινός. Α, δεν έχεις έτσι προβλήματα. Όχι. Άλλο μήνα ξεκινώ πάλι. Μάλι, ξεκινάς πάλι, αλλά ο καιρός τουλάχιστον βοηθά τώρα. Είναι τέλειος ο καιρός, είναι καλοκαίρι. Μάλιστα. Λοιπόν, το όνομα σας? Γιώργος. Εσύ κύριε Γιώργο μου Θωρός, είσαι έτοιμος με τα μαγιό σου, εμπήγες? Από την 1η του Γενάρη αν υπολογίζει ως 31 του Δεκέμβρη είμαστε δαμέ, θαμώνες, πρωί μέχρι το μεσημέρι. Κουβέντα που λέει βρέξει χιονίσει. Βρέξει χιονίσει, απολαμβάνουμε και το νερό και τη βροχή και όλα και τον ήλιο μας. Έχετε και εφημερίδα σας να χαμε, τι είναι το θέμα της συζήτησης σήμερα? Όλα. Σιζόπουλος, Παμπορίδης. Αλλά τίποτε που τούτα, εμένα προσωπικά με ενδιαφέρουν. Απλά κουβέντα να γίνεται. Κουνσουμάν. Ερώτηση για προεδρικές. Μάλιστα. Ξεκαθαρόν ποιος θα είναι ο επόμενος πρόεδρος. Να μας τον πει στον αέρα, εσύ που. Να σου τον πω εγώ. Αναστασιάδης. Λαλείς να. Αφού υποσχέθηκε ότι θα κατέβει. Ξεκάθαρο. Ξεκάθαρο. Δεσμεύομαι. Δεσμεύεσαι, να το θυμούμε το μου είπες. Εκεί σήμερα το μαζί του, για να αξιούμαστο, να. Να αξιούμαστο. Δεν έχει προβλήμα. Είπε την άποψή του. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Να είστε καλά, θα προχωρήσω. Κάτια μου, εδώ μια... Νωρίτερα δεν είχα κάνει μια κουβέντα μαζί τους. Τους είπα ένα καλημέρα πριν 10 λεπτά. Καλημέρα σας. Εξέχασα ποια είναι αρχηγός της παρέας. Ποια είναι αρχηγός της παρέας? Όλες. Λοιπόν, εγώ ξέρω γιατί σας τα είχαμε. Είπετε μου προηγουμένως, θέλεις να μας πεις στον αέρα? Γιατί όχι. Καλημέρα σε όλους. Μετά από 50 χρόνια σχεδόν έχουμε να ειδωθούμε με χωριανή μας και συγγένισσά μας. Είναι μεγάλη χαρά όλων. Είμαστε από την ωραία Νάσια. Μάλιστα. Συναπάντημα, δηλαδή μισό αιώνα μετά. Μισό αιώνα μετά. Είναι μεγάλη χαρά μας και συγκίνηση μαζί. Την καλωσορίζουμε την Κίκα μας. Τώρα να πω και στην κυρία Κίκα. Εύχομαι σε όλον τον κόσμο χαρά και αγάπη και ειρήνη. Και κάτι τέτοια να γίνονται πάντοτε. Καλέξατε μια ωραία μέρα, έτσι λιόλουστη. Ευτυχώς η Κύπρος μας έχουμε 9 μήνες καλοκαίρι. Λοιπόν. Θες να μας πείτε στην κουβέντα για την Άσο, αλλά χωρίς να συγκινηθείς. Τι θυμήθηκετε τώρα που ήρθετε πίσω? Τι θυμούμε? Ήσαν στα σχολείο φαντάζομαι τότε. Μωρά. Μωρά, ήμουν 16 χρονών όταν έγινε ο πόλεμος. Έχω τις πιο όμορφες αναμνήσεις από την Άσο. Ποτέ μου δεν τη ξεχνώ. Έχω ζήσει και 20 χρόνια Αυστραλία στη Μελβούρνη. Στέλνω την αγάπη μου σε όλους. Έχω αρκετούς συγγενείς εκεί. Μάλιστα. Εύχομαι μια μέρα σύντομα να γυρίσουμε πίσω στο χωριό μας, την αγαπημένη μας Άσαν, όλοι μαζί και από το Λονδίνο, από την Αυστραλία. Μάλιστα.
να βρεθούμε στην αγαπημένη μας Άσσα. Να είσαι καλά. Εσύ κίνησες με λίγο τώρα. Λοιπόν, καλά. Το όνομά σας. Αντρούλα. Κύριε Αντρούλα μου, και εσύ φανταζούμε που την Άσσα. Ναι, που την Άσσα. Και αν έχει να δεις παραπάνω χρόνια που δάμε. Ούλες σχεδόν, ασχέτως και εμείς που καθούμαστε στην Κύπρο, δεν βρεθούμαστε εύκολα. Έχει κοπέλε. Επειδή θωρώ σας πάντα και σαν και χτες να είχαμε μαζί, όσο καιρό και αν περάσει, φαντάζομαι οι φιλίες, οι φιλίες, ειδικά οι παιδικές. Ναι, φιλίες, είναι εξάδερφη μου η κοπέλα που ήρθε από την Αγγλία. Μάλιστα. Είσαι καλά, το όνομα σου. Είμαι καλά, Βασούλα. Τα Βασούλα μου και εσύ φαντάζομαι τα ίδια, ναι. Τα ίδια. Έχουμε πολλές αναμνήσεις από την Άσσα. Χαρήκαμε πολλά που βρεθήκαμε τόσα χρόνια με τις χωριανές, με συγγέννησες, με γειτόνισες. Μάλιστα. Έτσι θέλω να τρέχουν τα μάτια σας, γιατί εμείς ήρθαμε για άλλο ρεπορτάζ. Ήρθαμε γιατί είναι καλός ο καιρός. Εσείς σιγά σιγά θεωρώ ότι συγκινηθήκετε. Να σας αφήσω από τον καφέ σας μια τελευταία κουβέντα, γιατί ξέρω ήρθες που την Αγγλία. Πού μηνίσκεις? Εγώ μηνίσκω στο Λονδίνο. Έχεις την προφορά. Έχει 50 χρόνια που είμαι εκεί. Τώρα ήρθα και βρεθήκαμε όλες οι χωριανές μας, φίλες, συγγενείς. Περάσουμε ωραία την ημέρα μας. Μάλιστα. Αυτά. Έχεις την προφορά, αλλά ξέρεις να πουλάλουν ότι οι άλλες, άλλες εθνικότητες, άμα πας σε άλλη χώρα, ξιάνουν τη γλώσσα. Εσύ πάντοτε... Όχι, και τα παιδιά μου τα μεγάλωσαν να ξέρουν την ελληνική τη γλώσσα, διότι είμαστε στην Κύπρη που πρέπει να μιλούμε και τη γλώσσα μας. Επίσης στην Άσσα... Ήμουν στην Άσσα, την ωραία Άσσα, με τους περιπάτους της, με τα κέντρα της, με όλα. Μετά την εισβολή, ναι, πιες καθόλου βοζή. Επία δύο φορές, αλλά ούτε θέλω να ξαναπάω. Φαντάζομαι αλλάξαν τα πάντα. Εν... Όλα. Ναι. Λοιπόν, και μια τελευταία καλημέρα, το όνομα σου. Καλημέρα σας, Σούλα. Λοιπόν, καλός ο καιρός, α. Πολύ καλός. Δεν παίρνεις στη θάλασσα, δεν κάνεις τα μπάνια σου. Τώρα όχι, τώρα. Μα είναι καλός, είναι καλός. Όχι, μα εμείς από Λευκοσία είμαστε, δεν είμαστε από Λάρνακα. Καθόμαστε Λευκοσία, είμαστε όλες ασώτησες. Ήρθαμε να δούμε την Κίκα μας σήμερα. Καλώς όρισες με την αγάπη μας. Και τη Θέκλα, εγώ τη βλέπω γιατί είναι συγγενής με τον άντρα μου. Γιατί δεν πάνετε πολύ στην Αγγλία να δείτε τώρα, έτσι καιρό να είναι χειμώνα που είναι, ναι. Ναι, άρχισε το κρύο. Με τη θέρμανση είναι εκεί. Είναι και εγώ η πανδημία στην Αγγλία. Όταν φύγει αυτό το κακό, θα πάμε. Λοιπόν, στην Αγγλία αν έχουμε πανδημία, δεν ήταν που γίνεται πολύ. Τώρα λένε ότι άρχισε πάλι. Παντού. Ναι, που σε πήγαν πιο πολλά πάλι. Οκ, μάλιστα. Λοιπόν, Κάτια μου, να αφήσουμε τις κυρίες να συνεχίσουν την κουβέντα τους. Όταν ήρθατε με τους ακούσατες, ήταν έτσι γίνοντο το μουρμουρκό το έντονο, το κυπριακό. Αλλά τελικά έχουν σοβαρό λόγο για τον οποίο. Μα έτσι, συνηθίσαμε εμείς ασύντσι να ακούμε το μουρμουρκό. Αλλά επειδή είναι ωραίο το μουρμουρκό σας, ας σας αφήκουμε να συνεχίσετε. Χάρηκα πάρα πολύ. Είναι η ωραία η παρέα μας. Πάντα όταν συναντηθούμε, περνούμε πάρα πολλά ωραία. Να το κάνετε πιο συχνά. Όσο μπορούμε, όσο μπορούμε, το κάνουμε. Να είστε καλά και... Καλή συνέχεια. Να είστε πάντα τις μνήμες που πρέπει. Ευχαριστούμε. Να είστε καλύτερα. Λοιπόν, Κάτια μου. Λοιπόν, Γιώργο, μας ευχαριστήσω να σου πω ότι το μουρμουρκό του άντρα, ειδικά άμα είναι άρρωστος, είναι πολύ, είναι τρισχυρότερο, το ξέρεις. Σε αυτό που είδαμε να πούμε βεβαίως, Γιώργο, ότι ο τόπος είναι ο άνθρωπος και αυτό αποδεικνύεται από αυτό το συναπάντημα των κυριών. Ηλιόλουστος ο καιρός λοιπόν προσφέρεται και για μπάνιο και για συναθρήσεις, ένα καλό καφέ. Σε ευχαριστούμε πολύ.